η πέμπτη κατά σειρά διάλεξη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου ομιλιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης που άρχισε από τον Οκτώβριο του 2017, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη με θέμα «Περί τον πολιτισμό». Εισηγητής θα είναι ο Γεώργιος Μαυρομάτης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος της διάλεξης είναι «Περί τον πολιτισμό». Τι μπορεί να θεωρηθεί πολιτισμός, τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ πολιτισμού και κουλτούρας, από πού ξεκίνησε η συζήτηση για τον πολιτισμό, πότε έφτασε στον τόπο μας, όλα αυτά είναι ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν. Είναι, πάντα προτρέπει ο μιλητής και τους συμμετέχοντες στο κοινό να ανοίξουν μια συζήτηση που πιθανόν θα τους ενδιαφέρει και πιστέψτε με, έχει πάντα ενδιαφέρον η κάθε διάλεξη που έχει παρουσιαστεί τώρα για την εναλλαγή ιδεών και πρόκειται για αυτό το πρώτο κύκλο ομιλιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις 8 το απόγευμα ομιλία θα πραγματοποιήσει ο γνωστός αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Σισμανίδης. Η ομιλία είναι γι' αυτόν ακριβώς το ρόλο του. Τιμήθηκε και διακρίθηκε για τις ανασκαφές του εκεί, για την ανακάλυψη του, στα στάγυρα του τάφου του Αριστοτέλη. Είναι λοιπόν ο τίτλος της διάλεξής του, «Αρχαία στάγυρα, ιδιαίτερη πολιτισμός και η ιδιαίτερη πατρίδα του Αριστοτέλη». Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, τη συμμετοχή τους, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, 8 το βράδυ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οι ομιλίες ξεκίνησαν με πρωτοβουλία των φίλων της βιβλιοθήκης και θα συνεχιστούν με στόχο την ενημέρωση ολοένα και περισσότερων πολιτών. Από τους φίλους που δικτυώνονται γύρω από τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, η οργάνωση αυτών των διαλέξεων και είναι σε συνεργασία με τα τμήματα ελληνικής φιλολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και των επιστημών εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. Έχει σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης βέβαια και είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης του κοινού της Αλεξανδρούπολης μέσα στη βιβλιοθήκη με άξονα τον άνθρωπο και την εκπαίδευση. Ειδικοί επιστήμονες είναι ως τώρα όλοι όσοι παρουσίασαν με τις διαλέξεις τους το υλικό εναλλαγής ιδεών.